Γεια σας, είμαι ο Σπύρος Ζιγούρης, είμαι καθηγητής πληροφορικής. Κάνω τα μαθήματα για την τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών. Εδώ πέρα μπορείτε να μας βρείτε στο videolearner.com. Θα συνεχίσω τα μαθήματα μας στην τεχνολογία δικτύων και επικοινωνιών. Μιλάμε για την διευθυνσιοδότηση. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα υποδίκτυα και τη μάσκα υποδικτύου. Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυά τους σε επιμέρους υποδίκτυα. Δηλαδή, βλέπετε ένα μεγάλος οργανισμός, έχει δύο υποδίκτυα. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στο σπίτι μας, να φτιάξουμε δύο υποδίκτυα δικά μας, σε δύο διαφορετικά δωμάτια στο σπίτι μας. Έτσι, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. Έτσι γίνεται η IP address. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ένα δίκτυο, ένα υποδίκτυο και υπολογιστές. Δηλαδή, εδώ πέρα αυτό είναι το μεγάλο δίκτυο, το υποδίκτυο και υπολογιστές. Να το υποδίκτυο, το 128.64 και υπολογιστές και το 128.65 και οι υπολογιστές. Θα κάνουμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μεγάλο οργανισμό έχει ανατεθεί η διεύθυνση δικτύου 128XX, κλάσης B, είναι μετά το 128, από ό,τι βλέπετε. Άρα είμαστε κλάσης B. Έχουμε όχι τα πολύ πολύ μεγάλα δίκτυα, τα αμέσως επόμενα πιο μικρά. Έχουμε έναν οργανισμό, έχει ανατεθεί αυτή η IP. Είπαμε ότι είναι στην κλάση B, βλέπετε. Έχουμε 2 στη 16η γύρω στα 65.536 χιλιάδες υπολογιστές για κάθε δίκτυο. Εμείς θέλουμε να κάνουμε υποδίκτυο. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιήσει την τρίτη οκτάδα της διεύθυνσης, το χ το πράσινο, αυτό εδώ πέρα, να προσδιορίσει σε ποιο τοπικό δίκτυο, παραδείγματος χάρη Ethernet, ανήκει ένας υπολογιστής. Αυτό το 128,6 είναι το μεγάλο δίκτυο, το χ είναι το πράσινο τα υποδίκτυα και το χ το καφέ είναι οι υπολογιστές. Αυτή η διαίρεση δεν έχει καμία σημασία έξω από το δίκτυο του οργανισμού. Δηλαδή, έξω από το δίκτυο του οργανισμού έχουμε κάποιους υπολογιστές, έχουμε κάποιες άλλες εταιρείες και αυτή η διαίρεση δεν έχει καμία σημασία έξω από το δίκτυο του οργανισμού. Με αποτέλεσμα, οποιοδήποτε υπολογιστή κάποιου άλλου οργανισμού, αυτή εδώ πέρα υπολογιστή παραδείγματος χάρη που είναι σε άλλον οργανισμό, έχουν άλλη IP αυτή, να χειρίζεται όλα τα αυτοδύναμα πακέτα που απευθύνονται στη διεύθυνση 128.6.XX με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή έχουμε έναν οργανισμό, έχει ένα μεγάλο router, έχουμε και εδώ πέρα ένα μεγάλο router σε αυτόν τον οργανισμό. Όσα πακέτα φεύγουν από εδώ, δεν κοιτάνε καθόλου τα εσωτερικά δίκτυα, κοιτάνε μόνο το 128.6, το μεγάλο δίκτυο. Δηλαδή αυτά είναι τα αυτοδύναμα πακέτα και έτσι δεν εξετάζονται καθόλου η τρίτη οκτάδα της διεύθυνσης. Εμείς κοιτάμε μόνο το 128.6. Όταν λέω εμείς, εννοούμε τα αυτοδύναμα πακέτα. Και έτσι προχωράνε και φτάνουν στο δίκτυο αυτό και το κατευθύνει στα υποδίκτυα. Στο χ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, σαν να είμαστε σε έναν αυτοκινητόδρομο, δεν μας ενδιαφέρει εσωτερικά τι γίνεται σε μια πόλη, μας ενδιαφέρει να πάμε προς την πόλη. Φανταστείτε να πάμε προς την Αθήνα και να έχουμε μόνο τάμπελες προς Αθήνα. Να μην έχουμε τάμπελες πάνω σκάρι προς Κερατσίνη, προς Γαλάτσι, προς Σταύρο, προς Παλαιοφάριρο. Μόνο προς Αθήνα. Φανταστείτε αν είχαμε τόσες πολλές ταμπέλες, θα παθαίναμε ένα κοκομπλόκο, θα κουραζόμασταν πάρα πολύ, θα ήταν κουραστικό και θα μπερδευόμασταν στο ταξίδι μας. Έτσι, οι υπολογιστές που δεν ανήκουν στον οργανισμό, αυτοί εδώ πέρα δηλαδή οι υπολογιστές, δρομολογούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μέσω του ίδιου δρομολογητή, μέσω αυτού του δρομολογητή, τα αυτοδύναμα πακέτα που απευθύνονται στις διευθύνσεις 128.64.χ, σε αυτό το υποδίκτυο δηλαδή, και 128.65.χ, άλλο υποδίκτυο. Το 128.64 είναι αυτό το υποδίκτυο με τους υπολογιστές και το 128.65 είναι αυτό το υποδίκτυο με αυτούς τους υπολογιστές. Πολύ ωραία. Σε αντίθεση, στο εσωτερικό του οργανισμού, τα αυτοδύναμα πακέτα που προσδιορίζεται για το δίκτυο 128.64, αυτά εδώ πέρα, για το 128.64, τα διαχειριζόμαστε με διαφορετικό τρόπο από αυτό των αυτοδυναμών πακέτων 128.65. Εδώ πέρα είμαστε εσωτερικά στο δίκτυο. Αυτά που θέλουν να πάνε στο 128.64 δρομολογούνται προς αυτό εδώ πέρα το υποδίκτυο και τα 128.65 προς αυτό το υποδίκτυο. Παρόλο που έχουν φύγει από εδώ, έχουν φτάσει στο 128.6, μπήκαν στο εσωτερικό δίκτυο και τα διαχειριζόμαστε τώρα με διαφορετικό τρόπο. Είμαστε μέσα στο δίκτυο πλέον. Οι δρομολογητές, δηλαδή του οργανισμού, έχουν ξεχωριστές εγγραφές για κάθε ένα από αυτά τα δίκτυα. Δηλαδή, έχουμε κάποια βάση δεδομένων
και ξέρουμε ποιος δρομολογητής είναι για αυτό εδώ πέρα το υποδίκτυο, ποιος δρομολογητής είναι για αυτό εδώ πέρα το υποδίκτυο. Και έτσι ξέρουμε για αυτά τα δίκτυα, τα 128.6.4 και 128.6.5, έχουμε ξεχωριστές εγγραφές, έχουμε μια βάση δεδομένων εδώ πέρα, οι οποίες είναι αποθηκευμένες στα router. Και έτσι τα κατευθύνουν εσωτερικά. Βλέπετε μια αντιστοιχεία με την κυκλοφορία, μπλε πινακίδες πλέον, και είμαστε εσωτερικά μέσα στην πόλη, μέσα στο δίκτυο. Αντίθετα, οι δρομολογητές που βρίσκονται έξω από τον οργανισμό, αυτοί οι δρομολογητές που είναι έξω από τον οργανισμό, ωραία, έχουν κοινή εγγραφή για όλες τις διευθύνσεις 128.6.χ.χ. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι δρομολογητές που δεν βλέπουν εσωτερικά αυτούς τους δρομολογητές. Βλέπουν μόνο αυτόν τον μεγάλο δρομολογητή που είναι η πύλη για να μπουν τα πακέτα μέσα στον οργανισμό. Φανταστείτε τώρα δηλαδή να πάει κάποιος στην Αθήνα και να έχει αυτή την ταμπέλα που πάει για Αθήνα, να έχει για Καλλιθέα, να έχει για Παλιοφάλιρο, να έχει για Πειραιά, να έχει για Γαλάτσι, να έχει για Ταύρο, να έχει για Περιστέρι, θα είχαμε πάρει στο κρανίο. Ενώ αν είχαμε μόνο για Αθήνα, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Έτσι, μόνο μια ταμπέλα και φτάσαμε. Άρα, εμάς μας ενδιαφέρει το μεγάλο ρούτερ, η μεγάλη πόλη. Και εσωτερικά όταν φτάσουμε, μας κατευθύνουν οι άλλες οι ταμπέλες, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν μας ενδιαφέρει εδώ πέρα όταν είμαστε εκτός της πόλης. Όταν πούμε μέσα στην πόλη, τότε θα μας κατευθύνουν οι ταμπέλες μέσα στην πόλη. Ο διαχωρισμός τώρα του δικτύου του οργανισμού του προηγούμενου παραδείγματος μπορεί να γίνει επίσης. Βλέπετε ότι είμαστε στο 128.6, είμαστε κλάσης B, είμαστε μετά το 128, οπότε βλέπουμε εδώ πέρα. Εάν αντί της διεύθυνσης κλάσης B, αυτή, χρησιμοποιηθούν ξεχωριστές διευθύνσεις κλάσης C για κάθε υποδίκτυο. Δηλαδή να το κάνουμε κλάσης C και να φτιάξουμε για κάθε υποδίκτυο 256 υπολογιστές, 2 στην 8 δηλαδή. Ενώ στο κλάσης B έχουμε 2 στην 6 65.536 υπολογιστές για το τμήμα του υπολογιστή. Εδώ πέρα έχουμε πολλά δίκτυα, γύρω στα 2.097.152 δίκτυα, ενώ εδώ πέρα έχουμε 2.14 16.384 δίκτυα στο κλάσης B. Η χρήση διευθύνσεων κλάσης C μπορεί να είναι επίσης αξιόπιστη για τον οργανισμό. Και αυτό εδώ πέρα είναι αξιόπιστο για τον οργανισμό. Αλλά δυσκολεύει τα πράγματα για τον υπόλοιπο κόσμο. Φανταστείτε δηλαδή να έχουμε υποδίκτυα πάρα πολλά και τον υπολογιστή και αυτά να τα δείχναμε στον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή έξω από το δίκτυο. Αφού οι δρομολογητές θα πρέπει να έχουν μία εγγραφή για κάθε υποδίκτυο. Δηλαδή θα πρέπει να είχαμε ενημερώσει όλους τους υπολογιστές, όλους τους δρομολογητές, με αυτές εδώ τις ταμπέλες. Με αυτές εδώ πέρα τις εγγραφές, για να κατευθύνουν τα αυτοδύναμα πακέτα τους. Και όχι μία για όλα τα υποδίκτυα όπως είχαμε πριν, που είχαμε μόνο τον 28.6. Εδώ πέρα θα είχαμε τόσες ταμπέλες με τα υποδίκτυα. Αυτό θα βάρνε πάρα πολύ το δίκτυο. Έτσι, δεν θα είχαμε μία ταμπέλα για όλα τα υποδίκτυα, όπως στην περίπτωση της κλάσης B. Στην κλάση B έχουμε δίκτυο, υποδίκτυο, υπολογιστής, εδώ πέρα, και έχουμε μόνο μία ταμπέλα, μία εγγραφή, και εσωτερικά τα υποδίκτυα με τις ταμπέλες, τις άλλες εγγραφές. Ενώ αν είχαμε μία κλάση C, θα είχαμε δυστυχώς πάρα πολλές εγγραφές για το που πρέπει να πάνε τα αυτοδύναμα πακέτα. Αυτό δεν είναι καλό. Εάν κάθε Ινστιτούτο ή οργανισμός ή εταιρεία χρησιμοποιούσε διευθύνσεις κλάσης C, εδώ πέρα, τότε θα υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός δικτύων, πάρα πολλά δίκτυα, για τα οποία οι δρομολογητές θα έπρεπε να τηρούν εγγραφές, να διατηρούν αυτές τις εγγραφές, αντίθετα με τη χρήση κλάσης B, με αυτό εδώ πέρα, και την υποδιέρεσή του σε υποδίκτυα, θα δούμε πώς γίνεται αυτό, εσωτερικά στον οργανισμό, κρύβουμε την εσωτερική δομή του δικτύου του οργανισμού. Γι' αυτό πολλές φορές προτιμάμε να έχουμε μια κλάση B, ένα οργανισμό, σε IP address, σε IP διεύθυνση και το διαιρούμε σε υποδίκτυα. Και κάνουμε τα πράγματα πιο εύκολα για τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή έχουμε μόνο μια εγγραφή για το δίκτυο και εσωτερικά τα κατευθύνουμε με τις κοινές εγγραφές που έχουμε μόνο για το δίκτυό μας. Ο διαχωρισμός των διευθύνσεων στα τμήματα δικτύου και υπολογιστή,
δηλαδή να το κάνω δίκτυο και υπολογιστή, όπως η IP address, γίνεται πολύ εύκολα με εξαιρετικά ευέλικτο τρόπο που επιτρέπει στο σχεδιαστή του δικτύου, τον administrator δηλαδή, να καθορίζει ποια bits της διεύθυνσης προσδιορίζουν το δίκτυο και ποια το υποδίκτυο. Αυτό είναι το θέμα στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής προορισμού. Αυτός γίνεται με τη χρήση της μάσκας 32 bits, όπου τα bits που έχουν τεθεί σε 1 προσδιορίζουν τα bits, όσα είναι με 1, που απαρτίζουν τη διεύθυνση δικτύου ή υποδικτύου. Και τα υπόλοιπα είναι ο υπολογιστής. Και έτσι ξέρουμε ποια bits είναι το δίκτυο, ποια bits είναι ο υπολογιστής. Η πράξη END της μάσκας και της IP διεύθυνσης θα μας δώσει τη διεύθυνση δικτύου ή υποδικτύου. Άμα κάνω την πράξη END, θα μας δείξει την IP address του δικτύου. Στην ουσία, φανταστείτε να έχετε μια IP address και μια IP η οποία είναι η μάσκα υποδικτύου. Άμα κάνουμε αυτή την πράξη, θα μας βγάλει το όνομα του δικτύου. Θα ακολουθήσει ένα βιντεάκι με κάποια παραδείγματα. Αυτά μπορούν να προσθέσουν και ασκήσεις. Ένα παράδειγμα θα κάνω εδώ πέρα. Στο σχήμα 721 βλέπουμε μια μάσκα την οποία τα πρώτα 18 bits έχουν τεθεί σε 1. 18 bits, έχουμε 32 bits σύνολο σε μια IP address, έτσι, σύνολο. Στην περίπτωση αυτή αντιλαμβάνεται κάποιος ότι για τη διεύθυνση υποδικτύου χρησιμοποιούνται τα πρώτα 18 bits. Δηλαδή έχουμε, θα κάνουμε 0 και 1, είπαμε τα πρώτα 18 είναι αυτά, άρα τα κάνουν 255, 255, 192 είναι αυτό και τα υπόλοιπα 0. Αυτή είναι η μάσκα υποδικτύου. Ωραία. Εγώ τώρα παίρνω την IP address ενός υπολογιστή και τι θέλω να κάνω με αυτό. Θέλω να κάνω την πράξη END και έτσι θα χωρίσω και θα δω ποιο τμήμα είναι το δίκτυο, ποιο είναι το τμήμα υπολογιστή. Έτσι θα βρω και το όνομα του δικτύου. Γι' αυτό γίνεται αυτό με τη μάσκα υποδικτύου. Κάνω την πράξη END και βγάζω τα αποτελέσματα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κοιτάξτε, είναι το 1 και 1 μας κάνει 1, 1 και 1, 1, 1 και 0, 0. Το κάνω όλο αυτό. Και τι έβγαλα? Έβγαλα ότι είναι 208, 85, 64, 0. Αυτό που έβγαλα τώρα εδώ πέρα είναι το όνομα του δικτύου. Όχι η IP του router, είναι το όνομα του δικτύου. Το 208, 85, 64, 0. Εντάξει. Και αυτή είναι η διεύθυνση του υποδικτύου. Τώρα, θα σας κάνω ένα μικρό βιντεάκι να καταλάβουμε κάτι για τις IP addresses. Η IP address, παραδείγματος είναι κάπως έτσι η μορφή της, έτσι η μορφή σε έναν υπολογιστή. Μια IP address είναι ένας μοναδικός αριθμός με αναγνώριση και συνεννόηση το χρησιμοποιούμε. Κάθε συσκευή που ανήκει στο δίκτυο έχει τη δική της μοναδική διεύθυνση και μπορεί να έχει διεύθυνση το router, ένας server, ένας υπολογιστής. Και σε ένα δίκτυο έτσι έχουμε μοναδικές διαφορετικές διευθύνσεις. Τώρα, όπως είναι τα δίκτυα, έτσι είναι και τα τηλεφωνικά νούμερα. Ή το αντίστροφο, όπως είναι τα τηλεφωνικά νούμερα που έχουν μοναδικό αριθμό, έτσι είναι και οι IP που έχουν κάθε υπολογιστή μια μοναδική IP διεύθυνση. Στο σπίτι μας έχουμε ένα τοπικό δίκτυο, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Κάθε υπολογιστή και κάθε δικτυακή συσκευή έχει μια μοναδική IP διεύθυνση, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Τώρα, έχουμε το router μας, έχουμε εδώ πέρα δύο υπολογιστές, φανταστείτε, στο δίκτυό μας και συνδεόμαστε με τον παροχέα μας εδώ πέρα και μπαίνουμε στο ίντερνετ. Το router έχει μια IP address η οποία είναι προεπιλεγμένη από πριν από τον κατασκευαστή. Σύνδεση είναι 192.168.2.1 ή η 1.1. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη πύλη για να βγω έξω, δηλαδή για να βγω προς το ίντερνετ. Και αντίστοιχα μετά αυτό το νούμερο εδώ πέρα αλλάζει, είναι ο υπολογιστής το 23 και εδώ πέρα είναι το 4, παραδείγματος χάρη. Αυτό το παίρνει εν δυνάμει, δυναμικά. Αν αλλάξω θέση, αλλάζουν και οι IP address όπως έχουμε πει. Και εδώ πέρα έχουμε μια IP address που μας δίνει ο παροχέας για να έχουμε ίντερνετ και αυτή είναι κοινή. Δηλαδή αυτός ο υπολογιστής έχει μια κοινή IP address του router. Άρα αν έχει δύο IP, μία τοπική και μία διαδικτυακή και αυτός ο υπολογιστής. Γνωστές IP για το router είναι 192.168.1.1, η 2.1, η 1.254, η 10.0.0.1. Τώρα ένα νούμερο χωρισμένο με τελείες είναι
σε τέσσερις ομάδες του ενός των δύο ή των τριών ψηφίων. Η κάθε μία είναι από το 0 μέχρι το 255. Γιατί μέχρι το 255, γιατί κάθε ομάδα είναι μια αναπαράσταση ενός οκταψήφιου διαδικού αριθμού, δηλαδή το 9 είναι αυτό το νούμερο, είναι το 9 διαδικά, το 91 είναι αυτό το νούμερο, το 143 είναι αυτό το νούμερο, το 67 είναι αυτό το νούμερο. Και διότι με 8 ψηφία στο διαδικό σύστημα, ο μεγαλύτερος αριθμός, αν βάλουμε όλους άσο εδώ πέρα, ποιος θα είναι? Ο 255. Να βλέπετε εδώ πέρα πως αυτή η διεύθυνση αναλύεται σε διαδικός αριθμός. Αυτό είναι καλύτερο να το αναλύουμε και εμείς και είναι ότι καλύτερο και για το router. Το router δεν καταλαβαίνει αυτούς τους αριθμούς, καταλαβαίνει μόνο 0 και 1. Και έτσι αυτή η IP διεύθυνση είναι αυτή εδώ πέρα. Βλέπετε, έχει μήκος 32 bits, 4 οκτάδες. Τώρα, εμείς μπορούμε να φέρουμε στο σπίτι μας να φτιάξουμε από ένα μεγάλο δίκτυο να κάνουμε υποδίκτυα, παραμοσχάρι να φτιάξουμε σε ένα μεγάλο διαμέρισμα μιας εταιρείας κάποια υποδίκτυα, να πάρουμε μια δουλειά δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα? Πρέπει να χωρίσουμε μια IP address που έχει εδώ πέρα σε υποδίκτυα και να συνδέσουμε κάποιες δικτυακές συσκευές, όπως είναι ένας επιλογίας, ένα switch εδώ πέρα ή ένα άλλο router. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε πώς γίνεται. Τέσσερις αριθμοί από το 0 στο 255 είναι το πλήθος 256 σύνολο. Όλες οι πιθανές διευθύνσεις IP είναι σύνολο στην ουσία 256x256x256x256, στην ουσία είναι 4.294.297.296 υπολογιστές. Τμήματα σε μια IP διεύθυνση μπορεί να είναι το network και το host address και το subnet mask. Αυτό είναι η μάσκα υποδικτύου. Θα το πούμε λίγο καλύτερα τώρα από το λέω το σχολικό. Η IP διεύθυνση αποτελείται από δύο τμήματα, από το network address και το host address, δηλαδή είναι από το χ και το ψ. Αυτό θα είναι το δίκτυο και αυτό θα είναι ο υπολογιστής. Το host address είναι ο υπολογιστής. Όλοι οι υπολογιστές σε ένα network μοιράζονται το ίδιο network address. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε ένα δίκτυο και όλοι αυτοί οι υπολογιστές, όλες οι δικτυακές συσκευές μοιράζονται παραμοσχάρι το χ. Και το host address έχουν ένα μοναδικό αριθμό για τους υπολογιστές. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Όλα αυτά είναι διαφορετικά, αλλά μοιράζεται το χ, που είναι το ίδιο. Πώς γίνεται τώρα ο διαχωρισμός του network address και του host address? Προσοχή εδώ πέρα, αυτό που θέλω να κάνουμε είναι με το subnet mask. Εδώ πέρα είπαμε network address είναι το δίκτυο, host address είναι ο υπολογιστής. Με βοηθάει το subnet mask με τη μορφή AABBBCCCDDD και μια απλή λογική πράξη end. Στην ουσία, εγώ έχω δύο IP address. Φανταστείτε να έχουμε subnet mask 255-255-255, όπου 255 είναι όλο άσι, σε οκτάδες. Έχω αυτή την IP address που έχει ένας υπολογιστής παραμοσχάρι. Και από εδώ καταλαβαίνουμε από την subnet mask, είναι πολύ εύκολο τώρα, ότι έχουμε δίκτυο, δίκτυο, δίκτυο και υπολογιστές, κάπως έτσι θα είναι. Η subnet mask έχει 24 bits μήκος. Τώρα, εγώ αν κάνω αυτή την πράξη end, θα βγάλω αυτήν εδώ πέρα την διεύθυνση. Άρα είναι 143.233.091 όλο μηδενικά. Αυτό θα είναι το δίκτυο. Άλλο παράδειγμα, το router σε ένα τοπικό δίκτυο έχει αυτό 255.255.255.0 και έχει IP το 102.168.1.1. Και όλα τα μηχανήματα στο δίκτυο έχουν τη μορφή 102.168.1.χ, όπως γίνεται στο σπίτι μας. Έστω ότι το router θέλει να στείλει ένα πακέτο στο μηχάνημα με IP το 102.168.1.25, ως κάτοχοι του router, εμείς και οι διαχειριστές του τοπικού δικτύου, μπορούμε να συμπεράνουμε τι διεύθυνση αυτή είναι το 102.168.1.0, εντάξει, ότι αυτό είναι το δίκτυό μας. Το router όμως θέλει να στείλει το πακέτο αυτό στο μηχάνημα 102.168.1.25, άρα πρέπει να το διαχωρίσει. Το ξέρουμε αυτό, μπορούμε να ξέρουμε ότι συμπεραίνουμε αυτή τη διεύθυνση του δικτύου είναι 102.168.1.0. Το router για να το καταλάβει πρέπει να ξεχωρίσει το network πρόθεμα από το 102.168.1.25, να ξεχωρίσει ποιο είναι το δίκτυο. Δηλαδή να κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό κάνει το subnet mask. Στην ουσία ξεχωρίζει αυτήν εδώ τη διεύθυνση και λέει αυτό είναι το δίκτυο και αυτός είναι ο υπολογιστής. Πώς το κάνει? Ο δρομολογητής ξέρει να χειρίζεται καλά τους διαδικούς αριθμούς και εκτελεί την πράξη end.
και έτσι κάνουμε το νούμερο του υπολογιστή, της Update Mask, τα αναλύουμε όλα σε 1 και 0, δηλαδή τα αναλύουμε όλα σε οκτάδες διαδικών αριθμών, κάνουμε την πράξη end και βρίσκουμε το αποτέλεσμα. Και έτσι βρήκαμε το 102.168.1.0. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το όνομα του δικτύου. Μη σας ξεγελάει, θα κάνουμε και άλλο ένα παράδειγμα. Πιο δύσκολο, το router σε ένα οικιακό δίκτυο έχει subnet mask 255.255.255.224. Πώς θα ξεχωρίσει το 10.0.8.150. Κοιτάξτε τι κάνουμε. Στην ουσία το ίδιο πράγμα κάνουμε, αναλύουμε σε 0 και 1, το 10.0.8.50, το αναλύουμε. Ποια είναι το subnet mask σε 0 και 1, άσο, και το 2.24. Έτσι, βλέπουμε ότι έχουμε λιγότερα μηδενικά εδώ πέρα, άρα έχουμε λιγότερους υπολογιστές. Συμπεράνουμε, κάνουμε την πράξη end και βγάλουμε το αποτέλεσμα. Άρα, το δίκτυο έχει αυτήν εδώ πέρα την τιμή, το 10.08.128. Όπως βλέπετε, έτσι, αυτό είναι το όνομα του δικτύου. Όνομα του δικτύου. Στον υπολογιστή σας, άμα δείτε στις ιδιότητες και έχετε Windows, θα δείτε ότι μπορεί να δεις την IP address του συστήματος. Εδώ πέρα είναι η IP address 102.168.57.101. Μπορεί να δείτε τη subnet mask, είναι κάπου εδώ πέρα, 255.255.255.0. Πάλι ένα παράδειγμα, έστω ένας υπολογιστής με μια διεύθυνση 128.42.54. Αυτό σας το κάνω πάρα πολλά παραδείγματα γιατί μπορεί να πέσει άσκηση στις πανελλήνιες. Με μάσκα αποδικτύου το 255.255.248.0. Βλέπετε τώρα το αναλύουν πάλι σε άσους. Λιγότερους άσους βλέπω εδώ πέρα. Μετράω 21 άσους, άρα 32-21 είναι 11 για τους υπολογιστές. Άρα έχουμε 2 συν 11, 2048 υπολογιστές μπορώ να βάλω εδώ πέρα. Τώρα εγώ θέλω να το ξεχωρίσω. Κάνω την πράξη end. Τα αναλύω δηλαδή ό,τι έχω σε 1 και 0. Το 128.42.54 γίνεται έτσι. Το 255.255.248.0 γίνεται έτσι. Κάνω την πράξη end και μου βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Άρα 128.42.0.0. Άρα αυτό είναι το όνομα του δικτύου. Διεύθυνση δικτύου. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται τώρα εδώ πέρα. Έχουμε το δίκτυο αυτό, τους υπολογιστές. Έχω 2 στην 11 πολλούς υπολογιστές. Ωραία. Έστω ότι όμως εγώ θέλω, κοιτάξτε αυτό το πράγμα, μήπως πέσει και αυτό στις πανελλήνιες. Δεν νομίζω, δεν το έχει γράψει πολύ καλά στο σχολικό. Αλλά λέμε τώρα, αν τύχει καμιά τέτοια άσκηση, θέλω να επεκτείνω το δίκτυο σε υποδίκτυα. Μια άσκηση είναι να πέσουν, να σας δίνει ένα δίκτυο και να λέει πώς θα το φτιάξει σε υποδίκτυο. Τονίζω ότι το λέει στο σχολικό, αλλά μπορεί να πέσει. Δηλαδή, πώς μπορεί να κάνεις αυτό το δίκτυο, να βάλεις δικτυακές συσκευές και να κάνεις τα υποδίκτυα και να βγάλεις από αυτή τη διεύθυνση. Διεύθυνση δικτύου, υποδίκτυο, αριθμός υπολογιστή, άλλη IP address, άλλη IP address, άλλη IP address. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχω. Έχω IP address από 128.42.0.0 με πρόθυμα 24, 128.42.1.0, 128.42.2.0 και 128.42.3.0. Βλέπετε έχουμε κοινό το 128.42 και εδώ πέρα έχουμε τα υποδίκτυα 42.0, 42.1, 42.2, 42.3. Τι κάνουμε στην ουσία για να κάνουμε αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε, δηλαδή το δίκτυο, έτσι όπως το είχα, δίκτυο υπολογιστής, το κάνω δίκτυο υποδίκτυο υπολογιστής. Κανόνας, για να χτίσουμε υποδίκτυα, αναδιατάσσουμε τα bits των host των υπολογιστών σε bits δικτύου. Δηλαδή, αυτά εδώ πέρα τα bits τα κάνουμε bits δικτύου. Στην ουσία μεγαλώνουμε τη διεύθυνση δικτύου στο subnet mask. Άρα κάποια bits από εδώ τα κάνουμε μπλε, τα κάνουμε διεύθυνση δικτύου. Κάπως έτσι γίνεται. Βλέπετε εδώ πέρα, στην ουσία είχα 21 bits για το δίκτυο subnet mask και τώρα έχω 24. Αυτά τα τρία διαφορά στα bits εδώ πέρα τα έδωσα στο δίκτυο, στην ουσία στο υποδίκτυο. Άρα εγώ έχω 255.255.248 που είναι αυτό. Και αυτά τα 3 bits εδώ πέρα τα πάω στη μεριά του δικτύου. Άρα τα κάνω 2.48 και τα κάνω τώρα 2.55. Άμα αφήσω και αυτούς, αυτά τα 3 τα μηδενικά τα κάνω άσους, αυτό γίνεται 2.55. Άρα το υποδίκτυο, το 0, το πρώτο, θα είναι
128.42.0.0, ευρώθημα 24. Βλέπετε 8 και 8, 16, 8, 24. 24 bits, εδώ πέρα είναι η μάσκα υποδικτύου. Θα δείτε γιατί το κάνω αυτό. Μετράω διαδικά τώρα. Το δίκτυο 2, το δεύτερο δηλαδή, αλλά το λέμε υποδίκτυο 1, γιατί είναι 01, είναι 128.42.1.0/24. Είπαμε τώρα έχει αλλάξει. Τώρα η μάσκα υποδικτύου έχει 24 bits, Asus. Ωραία. Ενώ πριν είχαν 21. Το τρίτο υποδίκτυο. Το τέταρτο υποδίκτυο. Και άμα θέλω, συνεχίζω. Εμείς θέλουμε να κάνουμε μόνο 4 υποδίκτυα. Συνήθως το αφήνουμε έτσι. Και άμα χρειαστεί και άλλο υποδίκτυο, χωράει να μπει εδώ πέρα. Θα το δείτε και στο επόμενο παράδειγμα. Αυτό που θέλω να δείτε εδώ πέρα είναι ότι έχουμε δώσει αυτά τα 3 bits στην διεύθυνση του subnet mask. Και τι κάνω, στην ουσία είναι ίδια διεύθυνση εδώ πέρα. Βλέπετε, απλώς αλλάζει επειδή αυτά τα 3 τα bits αλλάζουν κατά 1. Βλέπετε, γίνεται 0, 1, 2, 3. Και επειδή έχω αλλάξει 3 bits, είναι 2 στην τρίτη, είναι 8 υποδίκτυα που να φτιάξω. Άλλο ένα παράδειγμα, έστω ότι έχω ένα δίκτυο, το 133.1.1.0/24, δηλαδή 24 άσους και 8 μηδενικά, 24 άσοι είναι για το δίκτυο, στο subnet μας, και 8 είναι για τους υπολογιστές, και πρέπει να το χωρίσουμε σε 6 υποδίκτυα με 25 υπολογιστές, το μέγιστο. Τι κάνουμε, θέλουμε 6 υποδίκτυα, μόνο μια διεύθυνση αποτελείται από διαδικά ψηφία bits, άρα μπορούμε να δημιουργήσουμε, αν μετακινήσουμε ένα bit από εδώ, εδώ πέρα, στην ουσία έχουμε 2 στην πρώτη, 2 υποδίκτυα μπορούμε να φτιάξουμε, αν μετακινήσουμε ένα bit από εδώ, εντάξει, μόνο ένα bit. Αν μετακινήσουμε 2 bit, μπορώ να φτιάξω 2 στη δευτέρα 4 υποδίκτυα. Αν μετακινήσουμε 3 bit, μπορώ να φτιάξω 8 υποδίκτυα. Άρα τα 8 μέσα περιλαμβάνουν και τα 6 υποδίκτυα. Άρα καλύτερα κάνουμε αυτό, να μετακινήσουμε 3 bit, δηλαδή από εδώ τη διεύθυνση δικτύου όσον αφορά την subnet mask, τη μάσκα υποδικτύου. Ωραία, το 8 είναι μεγαλύτερο του 6 και έχουμε για το μέλλον και άλλα 2 υποδίκτυα. Άρα θα μετακινήσω 3 bits προς το δίκτυο. Άρα μετακινώ αυτά τα 3 bits προς το δίκτυο. Άρα έτσι όπως ήταν η subnet mask, 24 bits εδώ πέρα άσοι, έχω αυτά τα 3 bits, θα κάνω και αυτά άσους. Η καινούργια δηλαδή subnet mask θα είναι αυτή εδώ πέρα. Αυτή τη στάση, αυτά τα 3 μηδενικά γίναν άσοι. Άρα από 255, 255, 255 έγινε 255, 255, 255, 224. Άρα θα έχουμε τα υποδίκτυα, θα το χωρίσουμε σε 6 υποδίκτυα. Έχουμε αυτή την αρχική IP address. Ωραία, και τι κάνω εγώ τώρα. Στην ουσία, το υποδίκτυο αυτό είναι, βάζω το ίδιο νούμερο, δείτε τι κάνω, βλέπετε, 21, 27, βλέπετε, 27 bits τώρα έχω slash, πριν είχα 24, τώρα έχω 27. Δείτε τι έκανα. Εδώ πέρα τα τρία τελευταία, αυτά εδώ πέρα, αρχίζω και μετράω. Από το 0, 0, 0. Το υποδίκτυο 0 είναι το 133, 1, 1, 0. 133, 1, 1, 0 ήταν και στην αρχή, με 24 bits. Τώρα όμως έχω 133, 1, 1, 0, 27 μάσκα υποδίκτυου, τα τρία τελευταία. Δηλαδή από εκεί αρχίζω που είχα σταματήσει. Από το 133, 1, 1, 0. Ωραία. Και φτιάχνω τα υποδίκτυα μου. Τώρα αρχίζω και μετράω. Αυτό το νούμερο όλο είναι το 32. Εδώ πέρα όμως εγώ μετράω σε αυτή τη στήλη. Το επόμενο υποδίκτυο, αυτό ποιο είναι, το 64. Το άλλο υποδίκτυο, αυτό ποιο είναι, το 96. Άμα δείτε, αυτό το νούμερο είναι το 96, αλλά εδώ πέρα το κίτρινο είναι το 3. Υποδίκτυο 4, 133.1.128. Αυτό το νούμερο είναι το 128, υποδίκτυο 5, σύνολο 6, είναι αυτό εδώ πέρα. Και τελείωσα. Και άμα θέλω, φτιάχνω και άλλα δύο υποδίκτυα. Εντάξει, το 6, αυτό, και το 7. Και αυτά, άμα θέλω, τα χρησιμοποιώ στο μέλλον. Όλα τα υποδίκτυα είναι πολλαπλάσια του 32. Λογικό, γιατί, κοιτάξτε, έχουμε, εδώ πέρα μετράμε
σε αυτό το σημείο 3 bits. Εντάξει. 0,32. 0,32. Μετά πάει 64, μετά πάει 96. Οκ. Okay. Τώρα συνεχίζουμε το μάθημα. Όπως και στην περίπτωση των φυσικών διευθύνσεων, εάν όλα τα bits της IP διεύθυνσης τεθούν σε 1, τότε η διεύθυνση αυτή αποτελεί ομαδική διεύθυνση του τρέχοντος δικτύου. Δηλαδή, αν εγώ βάλω σε IP διεύθυνση όλα ASUS, τώρα είναι ομαδική διεύθυνση για το τρέχον δίκτυο, για το τοπικό δίκτυο που είμαστε. Δηλαδή, το μήνυμα απευθύνεται σε όλα τα δίκτυα χαμηλότερης ιεραρχίας, δηλαδή σε όλα τα υποδίκτυα. Θυμάστε και στο MAC address πως κάναμε, είχαμε μια broadcast address, δηλαδή είχαμε μια ομαδική διεύθυνση, multicast όπως λέγαμε. Έτσι γίνεται και εδώ πέρα με την IP address, αν τεθούν όλα σε ASO, έτσι θα πάνε όλα στα υποδίκτυα. Δηλαδή, εάν θέλουμε να στείλουμε τώρα μήνυμα σε όλους τους υπολογιστές ενός μόνο υποδικτύου, δηλαδή όπως βλέπουμε εδώ πέρα, αρκεί να θέσουμε όλα τα bits του τμήματος υπολογιστή με 255, δηλαδή αυτό εδώ πέρα. Το χ παραμένει το ίδιο, το 255 είναι όλο άσο, άρα στέλνουμε μόνο για αυτό το δίκτυο σε όλους τους υπολογιστές. Έτσι η διεύθυνση 255, 255, 255, 255 είναι δεκαετική μορφή του οκταψηφίου αριθμού, τα οποία όλα τα ψηφία είναι άσοι, αυτό εδώ πέρα, 255. Αν δεν έχουμε μόνο στο τμήμα του υπολογιστή, στέλνουμε για αυτό το δίκτυο σε όλους τους υπολογιστές. Δηλώνω ότι το μήνυμα προσδίδεται για όλους τους υπολογιστές του δικτύου, ανεξάρτητα από το υποδίκτυο το οποίο βρίσκονται. Δηλαδή, αν έχω μια IP διεύθυνση που στέλνω προς 255 προς όλους, είναι προς όλα τα δίκτυα. Δίκτυα, υποδίκτυα, υποδίκτυα, υπολογιστές. Ενώ έχουμε, αν έχουμε μόνο για κάποιο υπολογιστή, έχουμε για αυτό το υποδίκτυο. Αν είχαμε όλο αυτό το νούμερο άσι, τότε είχαμε για αυτό το υποδίκτυο προς όλους τους υπολογιστές. Αντίθετα, η διεύθυνση 147.10.255.255 δηλώνει το μήνυμα απευθύνεται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου 147.10. Βλέπετε, δηλαδή εδώ πέρα είναι όλο άσι, άρα όλα απευθύνονται προς όλα τα υποδίκτυα αυτήνης εδώ πέρα της διεύθυνσης. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη του διαδικτύου που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια, βλέπετε ότι το υποδίκτυο πάρα πολλές διευθύνσεις δόθηκαν, είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν τα πρώτα προβλήματα λόγω του πεπερασμένου, δηλαδή είναι άπειρος ο χώρος των διευθύνσεων και η εκθετική αύξηση των διασυνδεδεμένων δικτύων στο διαδίκτυο συνετέλεσε αφενός στη μείωση του ελευθέρου διαθέσιμου χώρου των διευθύνσεων και αφετέρου στην αύξηση του μεγέθους των πινάκων τρομολόγησης. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλές εγγραφές, πάρα πολλές βάσεις δεδομένων και έτσι αυτά τα δύο ήταν τα μειονεκτήματα όσον αφορά την αύξηση του διαδικτύου. Αυτοί οι δύο παράγοντες σε συνδυασμό με το γεγονός ότι περισσότεροι από τους οργανισμούς, δηλαδή εταιρείες, στους οποίους είχαν αντεθεί οι διευθύνσεις κλάσεων A, B και C, A, B και C, δεν έκαναν ουσιαστική χρήση όλου του εκχωρημένου χώρου διευθύνσεων και έτσι δημιουργήσαν την ανάγκη εμφάνισης αποδοτικότερων σχημάτων διαχείρισης διευθύνσεων. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι αν κάποιος χρειαζόταν περισσότερες από 256 διευθύνσεις, δηλαδή από το κλάσης C, έπρεπε να πάρει μια διεύθυνση κλάσης B που πρέπει να έχει 65.536 διευθύνσεις μόνο για τους υπολογιστές. Τεράστια διαφορά έτσι από 256 να πάει στους 65.536. Κακό αυτό, λάθος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα, προτάθηκε η ανεξάρτητου κλάσεων τρομολόγηση υπερπεριοχών, ήταν το CIDR, το Classless Interdomain Routing, ήταν ανεξαρτήτου κλάσεων δρομολόγηση υπερπεριοχών. Δηλαδή, ανεξάρτητα από ποια κλάση βρίσκεται κάποια IP address, είναι η δρομολόγηση και το σύστημα CIDR καταργεί τις κλάσεις, τις καταργεί αυτές τις κλάσεις, είπαμε είναι ανεξαρτήτου κλάσεων δρομολόγηση, με αποτέλεσμα τα τμήματα δικτύου και υπολογιστή κάθε διεύθυνση να καθορίζονται κατά περίπτωση με βάση τις ανάγκες κάθε οργανισμού. Δηλαδή, έπαιρνα μια IP address και λέω: έχω πολλούς υπολογιστές. Θέλω υποδίκτυα. Παίρνω πιο πολλά υποδίκτυα. Δεν θέλω. Δεν παίρνω. Κατά περίπτωση. Αυτό το κάτω CIDR. Το μέγεθος των τμήματων δικτύου και υπολογιστή προσδιορίζεται από έναν αριθμό. Αυτό το πρόθεμα το είχαμε δει και πιο πριν στο προηγούμενο βίντεο. Συνοδεύει τις διευθύνσεις και δηλώνει το μέγεθος της μάσκας υποδικτύου. Στην ουσία το δίκτυο, ο αριθμός αυτός ονομάζεται πρόθεμα.
βλέπουμε ότι έχουμε ABCD slash πρόθεμα. Για παράδειγμα, στη διεύθυνση 207.13.01.48 slash 25 σημαίνει ότι στο 25 είναι πρόθεμα δικτύου και σημαίνει ότι τα πρώτα 25 bits της διεύθυνσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δικτύου. Εντάξει, όπως κάναμε και πιο πριν. Και τα υπόλοιπα 7 bits είναι για τον προσδιορισμό του συγκεκριμένου υπολογιστή. Άρα, όταν δείτε μια τέτοια IP διεύθυνση, σημαίνει ότι τα πρώτα 25 bits είναι για το δίκτυο και τα 7 bits σύνολο 32, δηλαδή 27 και 532, είναι τα 7 bits είναι για τον υπολογιστή. Άρα έχουμε 2 στην 7, γύρω στα 128 υπολογιστές μπορούμε να βάλουμε. Έτσι είναι το δίκτυο, 25 bit και ο υπολογιστής. Το σύστημα CIDR επιτρέπει την ανάθεση μεγάλων συνεχόμενων περιοχών αριθμών σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου. Δηλαδή, το CIDR επιτρέπει στο παροχέα μας, παραμοσκάρει αυτός που μας δίνει το ίντερνετ, η εταιρεία μας, μεγάλες συνεχόμενες περιοχές αριθμών. Τους δίνει κάποιες αριθμίες, κάποια IP, σε μια, στο Notenet, στη φόρα, παραμοσκάρει, η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάθεση μικρότερων υποσυνόλων αριθμών στους πελάτες. Και αντίστοιχα, εφόσον δέσω έναν μεγάλο αριθμό στην Fortinet, την μετά στα υποδίκτυα στους πελάτες και στην Notenet και αλλού. Ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Αν έχουμε περισσότερους πελάτες, παίρνουμε και άλλον νούμερο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυχάνεται η ομαδοποίηση των διευθύνσεων που εξυπηρετούν από τον ίδιο ISP, από τον ίδιο παροχέα, από αυτόν δηλαδή που μας δίνει την σύνδεσή μας στο ίντερνετ. Η ομαδοποίηση αυτή επιτρέπει τη δρομολόγηση της κίνησης προς το σωστό προορισμό, διατηρώντας μόνο μια εγγραφή για όλους τους προορισμούς διευθύνσης που εξυπηρετούνται από τον ίδιο ISP. Δηλαδή, μας δίνει μια κοινή εγγραφή, έτσι, και εμείς κατευθύνουμε τα πακέτα και τις συνδέσεις προς τα υποδίκτυά μας και προς τα ρουτεράκια που έχει η κάθε εταιρεία. Και αυτό ήταν το μάθημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Γεια σας από μένα, το Σπύρο Ζιγούρη και το videolearner.com.